Είμαστε εδώ στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο και έχουμε το στολισμό των χριστουγεννιάτικων δέντρων από τις δομές του νομικού προσώπου και συγκεκριμένα από τους παιδικούς σταθμούς. Εμείς στο νομικό πρόσωπο έχουμε 6 παιδικούς σταθμούς εδώ στην περιοχή μας, όπου όλοι οι μικροί φίλοι μας με τους γονείς τους βρίσκονται σήμερα εδώ και στολίζουν τα δέντρα. Είναι μια εξαιρετική ωραία μέρα για τα μικρά παιδιά, γιατί έχουν δουλέψει αρκετά όλες αυτές τις μέρες για να ετοιμάσουν τα στολίδια, γιατί αυτά είναι όλα χειροποίητα στολίδια που έχουν φέρει μαζί τους και στολίζουν το δέντρο. Επίσης έχουμε μαζί μας και το καπί του Δήμου Τρίπολης, είναι όλα τα καπί μαζί και τα τρία καπί και έχουν έρθει εδώ και στολίζουν και οι ηλικιωμένοι φίλοι μας το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους. Θέλω να επενθυμίσω ότι την επόμενη Δευτέρα στο κεντρικό καπί στην πλατεία Βαλτιτσίου θα έχουμε μια εκδήλωση, το άναμα, το επίσημο άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στα καπί, όπου εκεί θα είναι αρκετοί φίλοι μας, διότι λόγω της δύσκολης ημέρας σήμερα με τον καιρό δεν έχουν έρθει αρκετοί από αυτούς εδώ. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή ωραία εκδήλωση όπου θα μας τραγουδήσουν και θα μας πούν κάλαντα και διάφορα άλλα. Θέλω επίσης να επισημάνω πως την ερχόμενη Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο στην Εύσα Μητροπούλου θα έχουμε περίπου 500 άτομα, θα είναι όλοι παιδικοί σταθμοί μαζί με τους γονείς τους τα παιδιά. Είναι μια εκδήλωση, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με σκέτς και πολλά άλλα, όπου θα συμμετέχει και η φιλαρμονική του Δήμου μας και θα είναι ένα υπέροχο δίωρο, όπου είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συνεχίζεται αυτό η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Η περσινή είχε μεγάλη επιτυχία και θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα έχουμε επίσης την ίδια επιτυχία και ίσως καλύτερα. Εμείς σαν νομικό πρόσωπο είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιράσουμε δωράκια στα μικρά παιδιά και στους γονείς τους στο πνευματικό κέντρο και θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μια μεγάλη επιτυχία. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η επιτυχία είναι αρκετά μεγάλη. Βλέπουμε αρκετό κόσμο να βρίσκεται έξω ακόμα και σε δύσκολες μέρες όπως είναι η σημερινή με χαμηλές θερμοκρασίες και να διασκευάζουν και να στολίζουν δέντρα. Βλέπω σήμερα μαζί με εμάς του νομικού προσώπου τις δομές όπως είναι η παιδική σταθμή και το καπί, μαζί μας είναι δίπλα μας και στολίζουν δέντρα και από το δημοτικά σχολεία και από τα νηπιαγωγεία της Τρίπολης. Άρα είναι μια εξαιρετική και ωραία εκδήλωση που την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και από ό,τι έχετε δει το μεγαλύτερο ποσοστό των δέντρων που φέραμε φέτος είναι στολισμένα από, ναι μεν από φορείς που υπάγονται στο Δήμο, αλλά όπως επίσης και από ιδιώτες που έδειξαν αρκετό μεγάλο ενδιαφέρον φέτος για να στολίσουν αρκετά δέντρα. Και μάλιστα για να σας πω ότι έχουμε μείνει και από δέντρα. Δηλαδή, ό,τι δέντρα έχουμε φέρει, αυτή τη στιγμή είναι όλα γεμάτα και μας παρακαλούν αυτή τη στιγμή να φέρουμε και μερικά άλλα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Πάντως, φαίνεται να είναι μια επιτυχημένη χρονιά και θα δείξει και η πορεία της. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος έχει αρκετά προβλήματα από μόνος του. Εμείς αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι να τους μοιράσουμε λίγη χαρά και λίγη ζεστασιά αυτές τις χριστουγεννιάτικες μέρες. Δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας δύσκολος ρόλος ο δικός μας. Εμείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε με χίλια πράγματα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους ελάχιστους πόρους που έχουμε για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις δομές και ό,τι έχουμε γύρω από την πόλη μας, όπως ταυτόχρονα να μπορέσουμε να φτιάξουμε και μερικά πράγματα και μερικά έργα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο χρόνο το 2017 και οι εποχές θα αλλάξουν προς το καλύτερο προς όλους τους συμπολίτες μας και σε εμάς. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και να έχουν καλούς γιορτές.